I want to quickly reiterate the policy of my channel. The policy of my channel is simple. All people who lay their comments in my channel are essentially my bitches. I know that sounds rough for some very sensitive ears, but in reality, anybody who makes a comment on my channel is essentially my bitch. You know why? Because I can decide whether or not his comment will be seen. Essentially, I can decide whether or not he exists at all. In reality, those who try to annoy somebody like me will be eliminated. It will not even exist. And this is my common policy. My common policy is basically not necessarily that you should agree with me, but you should make a civil discussion. A civil discussion that does not include anything like, oh, you're just a fascist or this or that. First of all, I don't care about your opinions concerning me as a person. I never asked for the opinion of anyone who listens to what I'm saying when it comes to their opinions about me as a person. And in fact, this is a part of the ad hominem fallacy. But that aside, I am going to address in the second segment of the video my Greek audience, because in my opinion, there are some who find it a little tough to understand English, and I want to make it a little easier for them. Στο παρόν βίντεο, μάλλον στο παρόν ηχητικό ντοκουμέντο για να είμαι πιο ειλικρινής, θα αναλύσω ή έχω αναλύσει και, και στην αγγλική γλώσσα προηγουμένως και θα αναλύσω τώρα στην ελληνική την πολιτική σχολείων εντός του καναλιού. Τα σχόλια στο κανάλι μου επιτρέπονται, απλά διέπονται από μια... από δρακόντιους κανόνες. Και αυτοί οι δρακόντιοι κανόνες είναι απλοί. Ή θα μιλάτε σαν άνθρωποι, ή ο σχολιαστής θα μιλάει σαν άνθρωπος και όχι σαν μονοκύτταρος οργανισμός, όπως είναι τα μυαλά αρκετών, ή θα διαγράφονται. Και η διαγραφή, βλέπετε, από τη στιγμή που το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις για να κάνεις αισθητή την παρουσία σου σε ένα κανάλι είναι να σχολιάσεις ή να ρίξεις μια αρνητική ψήφο, λες και, δίνω εγώ δεκάρια. Πρακτικά αυτό είναι η παρουσία σου. Και στην ουσία όσοι σχολιάζουν στο κανάλι μου υπογράφουν ότι είναι τα πουτανάκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με βάση αυτή την πραγματικότητα εγώ έχω να πω ότι ή θα μιλάτε ή θα σχολιάζετε σαν άνθρωποι ή θα πάβετε να υπάρχετε. Ναι, είναι εξαιρετικά φασιστικό, αυταρχικό το να τα άλλο. Πηγαίνετε να τα πείτε σε διάφορα φόρουμ στα οποία η γνώμη σας μετράει περισσότερο. Αυτό το λέω γιατί παρουσιάστηκε ένα σχολείο επιτέλους, στο οποίο και καλά ένα τυπάκι μου έλεγε αποκαλούσε σύντροφο και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, σύντροφο δεν θέλω να με αποκαλούν τα σοσιαλιστικά κομπρόσκυλα. Αυτό είναι να το ξεκαθαρίζουμε. Σύντροφος δεν είμαι με σοσιαλιστές. Γιατί οι σοσιαλιστές αναγκαστικά είναι υπέρ του κράτους. Άρα δεν είμαι σύντροφος μαζί σας. Λοιπόν, μπορεί ο μέσος αναρχικός στην Ελλάδα να αποκαλεί συντρόφους τους Πασόκους, δεν ξέρω τι φετίχ μπορεί να έχει, αλλά ένας πραγματικός αναρχικός δεν μπορεί να ασχολείται με σοσιαλιστές και λοιπούς συμμορίτες. Λοιπόν, συνεχίζοντας, προφανώς η άποψη του καθενός για σχετικά με προσωπικές επιθέσεις και τέτοια δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν κάποιος μου έκανε προσωπική επίθεση, ούτε και ασχολούμαι σε αυτό το κανάλι με τέτοια πράγματα. Γιατί, διότι προφανώς είμαστε ενήλικοι, ελπίζω όλοι όσοι με ακούνε να είναι ενήλικοι, αλλά και να μην είναι, ελπίζω να έχουν τα μυαλά ενήλικων. Αν δεν έχουν τα μυαλά ενήλικων, προφανώς αυτό θα φανεί από τα σχόλια και προφανώς θα διαγραφούν και θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για να φύγουν. Οποιοδήποτε σχόλιο που αφορά προσωπικές επιθέσεις και τέτοια θα διαγράφει προφανώς. Οποιοδήποτε σχόλιο που θα είναι ψευτοειθικολογικό, ότι δηλαδή εμείς είμαστε οι αγαθοί, καλοί ανθρωπιστές και εσείς είστε οι ανάλγητοι, προφανώς αυτό θα διαγράφεται και θα διαγράφεται γιατί πολύ απλά εδώ πέρα δεν είμαστε ένα μπουρδέλο για να ικανοποιείτε τις ορέξεις σας. Εδώ πέρα ο στόχος μου είναι να δείξω κάποια πράγματα στον ακροατή. Αν κάποιος θέλει να αυτοικανοποιηθεί ότι έχει την ανώτερη ηθική, μπορεί να πάει σε άλλα μέρη, όπως ας πούμε, δεν ξέρω, στο blog του Πιτσιρίου και σε άλλα μέρη, τα οποία είναι πάρα πολλά και μπορεί να αυτοικανοποιηθεί ότι ανήκει σε μια ανώτερη κάστα ανθρώπων. Αυτό δεν με ενδιαφέρει και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Με χαρά. Εν ολίγης, εδώ μέσα, αυτούς που ακούγεται μόνο είμαι εγώ, τα σχόλια επιτρέπονται, αλλά τα σχόλια ανθρώπων, τα σχόλια υπ' ανθρώπων θα διαγράφονται. Ευχαριστώ πολύ.